Γεια σας παιδιά, PGR εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο και σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά Road to Be a Champ. Στο προηγούμενο βίντεο τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και στο τέλος μας διάλεξε η Εθνική Ελλάδα. Θα παίξουμε τα match που είναι για World Cup Qualifiers. Όπως βλέπετε δεν τα πάμε καθόλου καλά, καθόλου καλά όμως. Ήταν να παίξουμε με το Βέλγιο, δεν με διάλεξε, διάλεξε τον άλλο Παυλίδη και χάσαμε 2-0. Και την ώρα που είχα να κάνω record το βίντεο μου έπεσε το ρεύμα με αποτέλεσμα να μην δείτε αυτό το σκηνικό που δεν με έβαλε ουσιαστικά. Αλλά εντάξει, δεν χάστηκε κάτι, οπότε ναι. Ωστόσο, τώρα παίζουμε η Ιρλανδία. Ας ελπίσουμε ότι θα μας βάλει μέσα και έστω να παίξουμε ένα ματς σήμερα με την Εθνική. Να λέμε ότι έχουμε παίξει, ότι έχουμε κάνει και ένα appearance με την Εθνική Ελλάδος. Οπότε ναι, ας ξεκινήσουμε το βίντεο. Ω, έλα. Σίδα. Ωραίος. Μίδες. Και θα βάλουμε και το πρώτο γκολ για την Εθνική με το αριστερό. Πάμε ρε φίλε, πρώτο γκολ στην Εθνική με τη μία έτσι, με το καλημέρα, πάμε. Πολύ χαζοπανηγυρισμός, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Με το αριστερό, που δεν έχω ιδέα πόσο wakefoot έχω τώρα, αλλά δεν μας νοιάζει. 1-0 στο 5, πάμε. Πάμε, βάμους. Μπράβο, μάδα. Να κάνει να παίζει μέτσι στο wake combat. Πάρε. Ωραίο. Έλα. Ωραίο! Πάμε και για δεύτερο. Με αριστερό, όχι. Φακ. Μπράβο. Ω, πάμε για γκολάκι τώρα. Πάρε. Ωραίο! Ω, ωραίο σουτ. Ναι, ναι. Ναι. Ναι! Πάρ' το FIFA 18 γκολ. Πάμε! Μαλάκα, έχω βάλει 2 γκολ με αριστερό. Δεν έχω βάλει με δεξί με το καλό μου. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν πειράζει, γκολ βάζουμε, αυτό έχει σημασία. Έτσι εδώ, πάμε λίγο φίλε, έλα. Πολύ καλό μάτς, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Ναι, θα μπορούσε. Δεν έχουμε άλλο μάτς με την Εθνική. Για πάμε, let's go to pin. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Άμα clear από την άλλη παίζει. Να αλλάξει θέση. Σιγά με συμπιστευτώ, μαλάκα να ρίξει σουτ. Τους άχρηστους. Να για ποιο λόγο δεν συμπιστεύτηκα, για να βάλω εγώ γκολ. Έτσι, Σερ Κυριάκος, πάμε. Είμαστε top scorer και βοηθάμε την ομάδα, κουβαλητής κιόλας. Πες εδώ, τα ραμάς ήταν και offside για λίγο. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Και αυτή η λίγο στιγμή που ήταν offside θα τον έδινε εγώ πάσα. Έτσι, πάμε, πάμε. Είναι ομάδα που πρέπει να βάλουμε πολλά γκολ, γιατί και θα ανεβούμε overall και θα πάρουμε και τους 3 πόντους που τους χρειαζόμαστε. Πάμε, πάμε. Πάμε ρε φίλε. Κάμε τους κουλετούμπες. Αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν in real life. Να εδώ με τον Μακλή πανηγυρίζουμε. Πέρασε τη μισή ομάδα. 2-0, θα πάμε για χάτρικ σε αυτό το μάτι. Κρίμα είναι αυτά τα μάτια που λες έπρεπε να ήταν 10-0 το σκορ. Δεν έπρεπε να ήταν μόνο 2-0. Αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε. Δεν λες πάλι κάτι που δεν χάσαμε κιόλας. Δεν σαν εκείνο το επεισόδιο που είχαμε 3 κατοχή στο ημίχρονο. Εντάξει, καλό μάτς ήταν, αλλά στο τέλος μετά το 70. Όχι μετά το 70, στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 75. Το μόνο πράγμα που έβλεπα ήταν απλά από τη δεξιά πλευρά την άλλη ομάδα να κάνει. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Απλά έκανε κάτι βλακίες στο καθόλου εκεί πέρα. Δεν έκανε τίποτα. Full ξενέρο. Αυτά. Τελείωσε το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe και share στους φίλους σας το βίντεο για να μας βλέπουν ακόμα περισσότερα άτομα το κανάλι και να γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο Road to Be a Champ βίντεο. Bye.